Έχω απέναντί μου τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, λίγο πριν από την αναχώρησή του για την Αίγυπτο. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, που δεχθήκατε την πρόσκλησή μου για αυτή τη συνέντευξη σε μια πολύ ενδιαφέρουσα πολιτική στιγμή. Καλησπέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου. Θα ξεκινήσω από το δημοσίευμα που σήκωσε μεγάλη σκόνη το Σαββατοκυριακό. Μιλώ για το δημοσίευμα της εφημερίδας Documento. Το δημοσίευμα αυτό καταλογίζει σε εσάς προσωπικά ότι δώσατε εντολή στην ΕΥΠ ή σε τυχόν παράκεντρά της να παρακολουθήσουν πολιτικούς και δημοσιογράφους παράνομα χρησιμοποιώντας το κακόβουλο λογισμικό Predator, και μάλιστα το ντοκουμέντο δημοσίευσε και λίστα παρακολουθωμένων χθες, τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, υπουργούς, πολιτικούς αντιπάλους σας, δημοσιογράφους. Θέλω να έχω την απάντησή σας. Δόθηκε τέτοια εντολή από το Μέγαρο Μαξίμου? Πρόκειται περί ενός απίστευτου ψέματος, κύριε Χατζηνικολάου. Έχουμε ένα δημοσίευμα το οποίο παρουσιάζει μια σειρά από ονόματα τα οποία δήθεν ήταν υπό παρακολούθηση, χωρίς κανένα απολύτως αποδεικτικό στοιχείο ότι αυτό πράγματι συνέβαινε και χωρίς καμία απολύτως σύνδεση με εμένα προσωπικά, που κατηγορούμε ότι μου ηθήν ο νους αυτής της σκευωρίας. Κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχει Έλληνας ο οποίος να πιστεύει ότι μέσα σε όλα όσα έπρεπε να διαχειριστώ αυτά τα τελευταία 3,5 χρόνια, στον ελεύθερο χρόνο μου παρακολουθούσα τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Οικονομικών, τις συζύγους υπουργών μου? Είναι δυνατόν να πέφτει η πολιτική ζωή του τόπου τόσο χαμηλά και να καταγράφεται μια τέτοια κατηγορία χωρίς κανένα απολύτως στοιχείο? Εγώ σας ρωτώ, ποια είναι η δικιά μου άμυνα απέναντι σε ένα τέτοιο δημοσίευμα? Ο εκδότης, ο κύριος Βαξεβάνης, ναι, σήμερα στα δικαστήρια, ναι, είπε: υπάρχει ενιαίο κύκλωμα παρακολούθησης με ένα εγκληματικό κέντρο, με εγκληματικό εγκέφαλο, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Καμία εξέταση δεν έγινε, καμία άρση απορρίτου, καμία προσπάθεια έρευνας. Και αυτό συμβαίνει γιατί αυτό επέλεξε... Η απάντησή μου είναι: καμία απόδειξη για αυτά τα οποία γράφονται. Και είναι ντροπή και έσχος να εννοεί κάποιος ότι ο Πρωθυπουργός παρακολουθεί τον Υπουργό Εξωτερικών. Και άκρος επικίνδυνο. Και επειδή εγώ δεν μπορώ να κάνω αγωγή στον κύριο Βαξεβάνη, όπως καταλαβαίνετε δεν έχω κάνει ποτέ σε κανέναν, στηρίζομαι στη δικαιοσύνη και στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να ζητήσει διευκρινήσεις και αποδεικτικά στοιχεία. Και αν αυτά δεν προσκομιστούν, τότε ο κ. Βαξεβάνης δεν θα είναι απλά συκοφάντης, αλλά θα είναι εθνικά επικίνδυνος. Αλλά βέβαια εγώ δεν θα ασχοληθώ πολύ με τον κ. Βαξεβάνη. Διότι ο κ. Βαξεβάνης είναι γνωστός. Έχει μια ιστορία. Είναι ο μόνος δημοσιογράφος ο οποίος εμπλέκεται ανοιχτά και με αποφάσεις Αμερικανικού δικαστηρίου σε ροή ρώσικου χρήματος προς την πατρίδα μας. Πίσω τον κύριο Βαξεβάνη, κύριε Χατζηνικολάου, κρύβεται ο κύριος Τσίπρας. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι η δικιά του είναι η στρατηγική να βουλιάξει τον τόπο στη λάσπη και σε μια απίστευτη συζήτηση όπου πρέπει εμείς να αποδείξουμε ουσιαστικά ότι δεν είμαστε ελέφαντες και δεν πρέπει να αποδείξει αυτός ο οποίος μας κατηγορεί ότι οι κατηγορίες του σχεδόν θα σταθούν. Πάντως, κύριε Πρόεδρε, ανεξάρτητα από τις πολιτικές απόψεις του κυρίου Βαξεβάνη ή αν συμφωνεί κανείς με αυτές ή όχι, ο κύριος Βαξεβάνης ήταν αυτός που αποκάλυψε τη λίστα Λαγκάρτ. Και επίσης, στελέχη της παράταξής σας τον είχαν κατηγορήσει για συμμετοχή στη λεγόμενη σκευωρία Νοβάρτης και αθωώθηκε. Απειλάγει πλήρως των κατηγοριών. Ο κύριος Βαξεβάνης είναι αυτός ο οποίος το 2016, σε απόφαση Αμερικανικού δικαστηρίου, εμπλέκεται στη ροή 10 εκατομμυρίων δολαρίων από Ρώσο ολιγάρχη προς ελληνικό κέντρο με σκοπό τη δημιουργία τηλεοπτικού δικτύου εκπομπών στην Ελλάδα. Ήταν ο δημοσιογραφικός υπεύθυνος αυτής της πρωτοβουλίας. Αυτά είναι δεδομένα και δεν αμφισβητούνται. Όμως εγώ δεν θα σταθώ στην ιστορία του καθενός. Θα την κρίνουν οι πολίτες. Δεν γίνεται, κύριε Χατζηνικολάου, η πολιτική αντιπαράθεση στον τόπο να πέφτει σε αυτό το επίπεδο. Να κατηγορείται ο Πρωθυπουργός ότι παρακολουθεί υπουργούς του χωρίς καμία απολύτως απόδειξη. Κύριε είναι Πρόεδρε, υπεύθυνος προσωπικά ο κύριος Βαξεβάνης και όποιος τον κατευθύνει για αυτήν την απίστευτη κατάντια του τόπου. Πάντως δεν είναι μόνο ο κύριος Βαξεβάνης, γιατί από το καλοκαίρι εγώ θυμούμαι δημοσίευμα και μάλιστα φιλικής προς τη Νέα Δημοκρατία εφημερίδας, μιλώ για την εφημερίδα Καθημερινή, που μιλούσε για παρακολουθήσεις άλλων 7 πολιτικών προσώπων εκτός από τον κύριο Ανδρουλάκη. Ενώ το Βήμα και τα Νέα, τώρα πριν από το δημοσίευμα του ντοκουμέντου, φωτογράφιζαν ως παρακολουθούμενο τον κύριο Χρυσοχοΐδη και άλλα πολιτικά πρόσωπα. Κύριε Χατζηνικολάου, μισό λεπτό. Σήμερα στα Νέα. Μισό λεπτό, να ξεκαθαρίσουμε. Για 106 ονόματα παρακολουθούμενων. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι.
Ουδέποτε ισχυρίστηκα και η κυβέρνηση την ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχει παρακολούθηση και κέντρο το οποίο χειρίζεται το λογισμικό Predator. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό από το να κατηγορείται ο Πρωθυπουργός ότι έχει ενορχιστρώσει αυτή την προσπάθεια. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Εμείς από την πρώτη στιγμή δεχτήκαμε ότι υπάρχει πρόβλημα παράνομων λογιστικών στη χώρα. Και καλούμαστε αυτό το κουβάρι. Οι γίνονται από ποιον. Δεν το γνωρίζω. Και πρέπει να το μάθουμε. Γι' αυτό και εμείς θα είμαστε. Κατηγορούν μισό λεπτό, κύριε Χατζηγολάου. Θα είμαστε η πρώτη χώρα η οποία θα ξεδιαλύνουμε αυτό το κουβάρι. Και θα ψηφίσουμε διάταξη η οποία θα απαγορεύει ρητά την πώληση τέτοιων λογισμικών στη χώρα μας. Δεν το έχει κάνει καμία άλλη χώρα. Όλες οι χώρες είχαν αντίστοιχα προβλήματα. Και δεν είμαστε σίγουροι ποιος μπορεί να διακινεί αυτά τα κέντρα. Αυτό για το οποίο είμαστε απολύτως βέβαιοι είναι ότι η ΕΥΠ δεν ήταν αυτή και προφανώς εγώ δεν είχα καμία ανάμειξη. Άρα να ξεχωρίσουμε τα δύο. Ευθύνη του Πρωθυπουργού. Προσωπική ευθύνη του Πρωθυπουργού. Σε παρακολούθηση στελεχών της κυβέρνησης του. Όχι των πολιτικών του αντιπάλων. Της κυβέρνησης του, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν νοείται σε μια δημοκρατία. Είναι απαράδεκτοι αυτοί οι ισχυρισμοί. Και αν με βλέπετε έτσι ελαφρώς συγχυσμένο για αυτό το θέμα, νομίζω ότι μπορείτε να κατανοήσετε την αγανάκτησή μου. Εδώ και 7 χρόνια στοχοποιούμε προσωπικά με διαρκείς επιθέσεις λάσπης. Γιατί έχω αναλάβει μια προσπάθεια να σύρω τη χώρα προς μια κατεύθυνση εξυγχρονισμού. Και προφανώς αυτή η προσπάθεια, κύριε Χατζηνικολάου, έχει ενοχλήσει πολλούς και γι' αυτό και χρησιμοποιούν όλα τα μέσα για να με πολεμήσουν με κάθε τρόπο και με πάντως, κάθε σκοπό. Πάντως κατηγορείται η κυβέρνηση από την αξιωματική αντιπολίτευση και από το ΠΑΣΟΚ ότι δεν ρίχνει άπλετο φως στην υπόθεση. Λένε, για παράδειγμα, γιατί δεν πήγε ο Γενικός Γραμματέας, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή. Πήγε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Συνεχίστε όμως, έχετε πολλά ερωτήματα. Δεν εκλήθησαν, λέει επίσης, και το λέει δίκαια, στην Εξεταστική Επιτροπή οι εκπρόσωποι των εταιριών που εμπορεύονται. Βεβαίως και πήγαν οι εκπρόσωποι των εταιριών. Και πήγαν οι εκπρόσωποι των εταιριών στην Εξεταστική. Βεβαίως. Και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έκανε έρευνα συγκεκριμένες εταιρείες. Και η έρευνα αυτή ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, κύριε Χατζηνικολάου. Εγώ έχω μια υποχρέωση να προστατεύσω. Εσείς γιατί αποφύγατε. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, αλλά το θέτω όλο το πλαίσιο και θα σας ακούσω. Σταματώ για να σας ακούσω. Γιατί αποφύγατε να συνομιλήσετε και με την Εξεταστική Επιτροπή και με την Μπέγκα, την Εξεταστική του Ευρωκοινοβουλίου. Από την πρώτη στιγμή που προέκυψε το θέμα αυτό, είπα όλα στο φως. Ούτε με τον κύριο Τσίπρα στη σχετική ερώτηση. Γιατί το λέτε αυτό, δεν κάναμε συζήτηση προημερησίας για το θέμα αυτό. Έκανε ερώτηση. Θα επανέλθω και σε αυτό. Δεν κάναμε συζήτηση προημερησίας στη Βουλή. Δεν έγινε Εξεταστική Επιτροπή για το ζήτημα αυτό. Δεν άλλαξε ο νόμος αμέσως για να προσθέσουμε δικλείδες ασφαλείας με δεύτερο εισαγγελέα, του οποίου υποαρφή θα απαιτείται για νόμιμες συνακροάσεις. Δεν είδε η ελληνική κυβέρνηση θεσμικά την Επιτροπή Πέγκα όταν αντίστοιχη υποδοχή δεν της επιφύλαξε καμία άλλη κυβέρνηση. Κύριε Χατζηνικολάου, από την πρώτη στιγμή ήμουν πολύ ειλικρινής και ανέλαβα τις ευθύνες μου. Άνθρωποι έφυγαν από τις θέσεις τους, διότι είχαν την πολιτική ευθύνη της εποπτείας αυτής της διαδικασίας. Και πρώτος εγώ είπα ότι ένα λάθος γίνεται πραγματικά λάθος όταν επαναλαμβάνεται. Διαπιστώσαμε κενά στα συστήματα αυτά και είμαστε έτοιμοι να τα διορθώσουμε. Όμως, από το να εντοπίζεται μια δυναμία η οποία έχει ευρωπαϊκή διάσταση, διότι παράνομα λογισμικά υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη. Και πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι συνάδελφοί μου, όταν συνομιλούμε, έχουμε το ίδιο άγχος. Πώς θα διαφυλάξουμε το απόρριτο των δικών μας επικοινωνιών. Από το να περνάμε από αυτό το στάδιο μέχρι να δημοσιεύονται ονόματα χωρίς καμία απολύτως απόδειξη, αυτό είναι ο ορισμός της συκοφαντίας. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Το Γενικό Γραμματέα. Πριν με ρωτήσετε, να σας πω και κάτι ακόμα. Η περίπτωση του Νοβάρτη ήταν ακριβώς η ίδια υπόθεση. Σούπαν μου πες, άκουσα κάποιος μου είπε, καμία απόδειξη. 10 κρεμάστηκαν στα μανταλάκια για να αθωωθούν όλοι. Την ίδια ιστορία ξαναβλέπουμε από τους ίδιους ακριβώς υποκειτηνητές, κύριε Χατζηνικολάου. Στην ερώτηση Τσίπρα για το Predator, γιατί δεν πάτε στη Βουλή να συζητήσετε μαζί του. Κύριε Χατζηνικολάου, και επίσης, ναι, γιατί διώξατε τον Γενικό Γραμματέα του Μαξίμου, τον κύριο Δημητριάδη, και τον επικεφαλής της ΕΥΠ, αν η παρακολούθηση Ανδρουλάκη γινόταν νόμιμα. Μήπως γιατί ερχόταν από πίσω η ουρά του Predator. Διότι είχαν την πολιτική ευθύνη για ένα πλαίσιο παρακολουθήσεων, στο οποίο δεν
παρότι οι παρακολουθήσεις ήταν νόμιμες, δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες με τον τρόπο με τον οποίο προσωπικά θα απαιτούσα. Ανελήφθησαν λοιπόν οι πολιτικές ευθύνες, απομακρύνθηκαν άνθρωποι, διορθώνουμε τη λειτουργία της ΕΕΠ και προχωράμε μπροστά. Και μέχρι και με ρωτήσατε για τη Βουλή. Ξέρετε, δεν έχω αποφύγει ποτέ, κύριε Χατζηνικολάου, καμία κοινοβουλευτική αναμέτρηση. Και πρέπει να σας πω επίσης ότι αν ο κύριος Τσίπρας θέλει πραγματικά να πάμε στη Βουλή και να αναμετρηθούμε, έχει την ευκαιρία να το κάνει. Εάν πιστεύει ότι αυτή η κυβέρνηση δεν απολαμβάνει της κοινοβουλευτικής εμπιστοσύνης της πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας, τον προκαλώ σήμερα μάλιστα να έρθει στη Βουλή να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Να συζητήσουμε εφόλης της ύλης και για τα ζητήματα των παρακολουθήσεων και ταυτόχρονα να μπορέσει και η Βουλή να τοποθετηθεί εάν εξακολουθεί να εμπιστεύεται αυτήν την κυβέρνηση και αυτόν τον Πρωθυπουργό και να είστε απόλυτο σίγουρος ότι θα πάρει εκοφαντική απάντηση. Διότι ένας παραπάνω σκοπός αυτής της άθλιας προσπάθειας εκοφάντησης είναι ακριβώς να διασπείρει διχασμό μέσα στην ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Να μην αισθάνεται κάποιος σίγουρος για τις επικοινωνίες του, να φαντάζεται, να βλέπει όλων των ειδών τα φαντάσματα. Ξέρετε, μιλώ με τους υπουργούς μου καθημερινά. Το γνωρίζετε. Είμαι ένας πρωθυπουργός ο οποίος έχει ενεργή ανάμειξη στα της διακυβέρνησης. Μιλώ από το τριψήφιο, εμπιστεύομαι τους υπουργούς μου. Αν κάποιος υπουργός δεν τον εμπιστεύομαι, τον απομακρύνω από τη θέση του. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Θέλω να καταλάβετε την οργή μου, κύριε Χατζηνικολάου, να πιστεύει κάποιος σήμερα ότι κλείνω το τηλέφωνο όταν μιλάω με τον υπουργό και ταυτόχρονα μπαίνω σε έναν υπολογιστή και εγώ παρακολουθώ με κάποιο τρόπο τις συνομιλίες των υπουργών μου, των συζύγων του και να λέγονται αυτά τα πράγματα χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως απόδειξη. Πάντως, κύριε Πρόεδρε, εφημερίδες του δικού σας χώρου, τα νέα σήμερα, μια εφημερίδα η οποία είναι στον ευρύτερο κεντρό χώρο, ζητούν να πέσει άπλετο φως στην υπόθεση. Η Καθημερινή, προχθές, με άρθρο του Αλέξη Παπαχελά, που το όνομά του μάλιστα αναφέρεται και στη λίστα στο ντοκουμέντο. Θα πάμε σε εκλογές χωρίς να έχουν δοθεί απαντήσεις και με τις παρακολουθήσεις πιθανόν να συνεχίζονται. Η ΠΕΓΑ που ήταν εδώ στην Αθήνα διετύπωσε τη σύσταση να πέσει φως στην υπόθεση πριν από τις εκλογές και είπαν ότι έφυγαν με πολλές απορίες χωρίς αυτά να τα είπανε, πάρει αυτά απαντήσεις. Αυτά τα είπανε κάποια μέλη της ΠΕΓΑ. Να το ξεκαθαρίσω. Και τα είπανε κάποια μέλη της ΠΕΓΑ. Και ο πρόεδρος της Επιτροπής είπε ότι υπάρχουν ερωτήματα στα οποία δεν πήραμε απαντήσεις. Ο κύριος Τσίπρας, σε μια πρόσφατη τοποθέτησή του, έθεσε περίπου προϋποθέσεις για την ασφαλή διεξαγωγή των εκλογών. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, κύριε Χατζηνικολάου. Διοικητή ΕΕΠ κοινής αποδοχής. Τα ξέρουμε. Υπηρεσιακό Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Λοιπόν, τα ξέρουμε. Θα τις δεχθείτε. Ένα κεκτημένο της. Θα τις δεχθείτε. Όχι. Τουλάχιστον τη δεύτερη, την τρίτη και την τέταρτη. Για την πρώτη, για την απαγόρευση δια νόμου πρώτη στην Ευρώπη λογισμικού παρακολούθησης, πρώτος εγώ έχω πει ότι θα κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Και αντικατάσταση της εισαγγελέως σας ζητά, είναι αρμόδια για την ΕΕ. Ναι, αυτό είναι θέμα της δικαιοσύνης, δεν είναι θέμα δικό μου. Λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, ένα κεκτημένο έχει διαφυλάξει η μεταπολίτευση ως χώριο θάλαμο. Και αυτό είναι την εναλλαγή στην εξουσία και την απόλυτη αδιάβλητη διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών. Και αυτό το κεκτημένο σήμερα ο κύριος Τσίπρας έρχεται και το αμφισβητεί. Την ίδια ακριβώς πρακτική ακολουθούν λαϊκιστές και σε άλλα μέρη του κόσμου, οι οποίοι προκειμένου να προεξοφλήσουν το εκλογικό αποτέλεσμα, εκ των προτέρων αμφισβητούν την ακεραιότητα των εκλογών. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα, κύριε Χατζηνικολάου. Εγώ έχω μία υποχρέωση. Μία θεσμική υποχρέωση και μία υποχρέωση απέναντι στη συνείδησή μου. Να οδηγήσω τον τόπο με ασφάλεια προς τα μπρος, να μην επιτρέψω στη χώρα να βουλιάξει σε αυτόν τον άθλιο βούρκο τον οποίο κάποιοι επιδιώκουν να κινηθεί. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι όταν δεν ξέρουν τι να κάνουν, κάνουν αυτό το οποίο ξέρουν. Και ξέρουν να το κάνουν καλά. Και ο Τσίπρας ξέρει να το κάνει πολύ καλά αυτό. Να δυναμητίζει τη ζωή του τόπου με τέτοιου είδους κατηγορίες. Εγώ λοιπόν οφείλω να οδηγήσω τη χώρα με ασφάλεια σε εκλογές και προφανώς δεν πρόκειται να δεχθώ καμία προϋπόθεση για να μπορέσουμε να κινηθούμε σε εκλογές, πέραν αυτών που το Σύνταγμα ορίζει με απόλυτη
ενάργεια και με απόλυτη καθαρότητα. Μπορεί να φτάσουμε σε εκλογές, κύριε Πρόεδρε, με το παράνομο αυτό κακόβουλο λογισμικό, γιατί θα είναι παράνομο σε λίγο με το νόμο που θα περάσετε, να λειτουργεί ακόμη και κάποιοι να παρακολουθούν πολιτικά πρόσωπα και δημοσιογράφους και επιχειρηματίες. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να εξιχνιάσουμε αυτή την ιστορία. Δεν είμαστε μόνοι μας. Παράνομα λογισμικά υπάρχουν 500 περίπου αυτή τη στιγμή στην αγορά. Υπάρχουν ξένες δυνάμεις που τα διαθέτουν. Υπάρχουν ενδεχομένως οικονομικοί παράγοντες και εντός της χώρας που θα τα διέθετα, που τα διέθεταν ή που θα ήθελαν να τα διαθέτουν. Δεν είναι μια εύκολη υπόθεση η διασφάλιση του απορρίτου των επικοινωνιών. Αλλά το να ισχυρίζεται κάποιος ότι δεν μπορούμε να οδηγηθούμε σε εκλογές μέσα σε αυτή τη συνθήκη, σε ποιο συμπέρασμα ακριβώς μας οδηγεί? Να καταλάβω, δεν θα γίνουν εκλογές ή θα πρέπει να γίνουν εκλογές αύριο επειδή κάποιοι το ζητούν? Έρχονται νωρίτερα. Λοιπόν, οι εκλογές θα γίνουν το 23 στην ώρα τους. Σας ρωτώ γιατί διάβασα και στα παραπολιτικά του Γιάννη Κουρτάκη ότι μπορεί να γίνουν τον Ιανουάριο. Οι ημερομηνίες εκλογών, κύριε Χατζηνικολάου, έχουν κατά καιρούς γραφτεί στο καλεντάρι πάρα πολλές και έχουν διαψευστεί. Η ατμόσφαιρα η πολιτική. Αφήστε με να τελειώσω. Παρακαλώ, τελειώστε την απάντηση. Αφήστε με να τελειώσω. Εκλογές θα γίνουν όπως έχω δεσμευθεί στο τέλος της ετραετίας. Προσωπικά δεν πρόκειται να συρθώ σε πολιτικές εξελίξεις από κάποιους επαγγελματίες εκβιαστές οι οποίοι ακριβώς αυτό θέλουν να επιδιώξουν. Η χώρα έχει σύνταγμα, η κυβέρνηση απολαμβάνει τις εμπιστοσύνες της Βουλής. Εάν κάποιος αυτό το αμφισβητεί, δεν έχει παρά να πάει στη Βουλή και να ζητήσει από τη Βουλή να έρει την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου. Σε αυτή την περίπτωση θα πηγαίναμε σίγουρα σε εκλογές. Και από εκεί και πέρα οφείλουμε όλοι να κάνουμε αυτό που πρέπει για να ρίξουμε φως σε αυτήν την υπόθεση. Εγώ ο ίδιος, όπως σας έχω πει, έχω αναγνωρίσει και σφάλματα και καθυστερήσεις και είμαι ο πρώτος ο οποίος έχει κάθε διάθεση να στείλει ένα σαφές μήνυμα ότι τέτοιες πρακτικές δεν πρόκειται άλλο να γίνουν ανεχτές στη χώρα μας. Αν πιστεύετε όμως ότι αυτό είναι μόνο ένα ελληνικό πρόβλημα, κάνετε μεγάλο λάθος. Δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα παγκόσμιο, το οποίο όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και η τεχνική του αντιμετώπιση δεν είναι απλή υπόθεση. Κύριε Πρόεδρε, μιλούν για εκλογές που θα έρθουν νωρίτερα, διότι υπάρχει ένα βαρύ κλίμα με 2-3 υποθέσεις το τελευταίο διάστημα. Για παράδειγμα, εκτός από τις υποκλοπές, υπάρχει η υπόθεση Πάτση του βουλευτή σας, ο οποίος διαχειριζόταν φαντ που εξαγοράζει τα δάνεια του κόσμου από τις τράπεζες και στη συνέχεια επιχειρεί να τα εισπράξει με πληστηριασμούς και με άλλους τρόπους. Κοράκια τους λένε αυτούς στην αγορά. Υπάρχουν ευθύνες για την επιλογή του ως υποψηφίου? Και γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ ο έλεγχος του πόθεν έσχες του και τελικά η διαγραφή του? Υπήρχαν δημοσιεύματα για εκείνον και πριν από το τελευταίο. Περίπου τα τελευταία 2 χρόνια θυμούμε να υπάρχουν δημοσιεύματα για αυτόν. Κύριε Χατζηνικολάου, προφανώς και η επιλογή του κ. Πάτση ήταν προβληματική. Και στο βαθμό αυτό αναλαμβάνω την ευθύνη, η οποία μου αναλογεί όταν επιλέγουμε εκατοντάδες υποψηφίους στα ψηφοδέλτιά μας. Μπορεί να υπάρξουν και αστοχίες. Και σίγουρα την επόμενη φορά οφείλουμε να είμαστε ακόμα πιο αυστηροί στο φίλτρο το οποίο βάζουμε, για να σιγουρευτούμε ότι άνθρωποι που μπορεί ενδεχομένως να έχουν άλλες επαγγελματικές προτεραιότητες που δεν συνάδουν με την πολιτική, να μην τοποθετούνται στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Όμως ταυτόχρονα, μέσα από αυτή τη διαδικασία των ψηφοδελτίων, αναδείχθηκαν δεκάδες, εκατοντάδες νέα στελέχη αξιοκρατικά, τα οποία είναι πολύ επιτυχημένα και τα οποία μπόλιασαν τη Νέα Δημοκρατία με ένα νέο στελεχειακό δυναμικό. Και πράγματι, υπήρξε μια αστοχία. Τώρα για τα ζητήματα του πόθεν έσχες, δεν πρέπει να ρωτάτε εμένα, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Πρέπει να σας πω όμως ότι, μιας και με ρωτάτε για τις θεσμικές πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλάβουμε κοιτάζοντας μπροστά, ότι υπάρχει μπροστά μας μια μεγάλη πρόκληση και αυτή είναι η αναμόρφωση του συστήματος ελέγχου των περιουσιακών στοιχείων όσων είναι υπόχρεοι να υποβάλλουν δηλώσεις πόθεν έσχες. Θεωρώ ότι το σύστημα αυτό μπορεί και πρέπει να εξυγχρονιστεί. Θεωρώ ότι έχει αδυναμίες. Θεωρώ ότι στο παρελθόν έχουν υπάρξει πολιτικές σκοπιμότητες και εκμετάλλευση του συστήματος πόθεν έσχες για στοχοποίηση πολιτικών αντιπάλων. Έχω υπάρξει προσωπικά θύμα αυτής της προσπάθειας και θα πρέπει να περάσουμε σε ένα σύστημα το οποίο να μπορεί με ταχύτητα και με απόλυτη διαφάνεια να ελέγχει αυστηρά
αυτούς οι οποίοι πρέπει να ελέγχονται, διότι γνωρίζετε ότι η υπόχρεη υπόθεν έρσια στη χώρα είναι εκατομμύρια συμπολίτες μας, με αποτέλεσμα τελικά ουσιαστικός έλεγχος συχνά να μην γίνεται. Πόσο βλάπτουν, κατά την εκτίμησή σας, την εικόνα της κυβέρνησής σας όλες αυτές οι υποθέσεις? Χθες άκουσα τον διευθύνοντα σύμβουλο του Ολυμπιακού, τον κύριο Βρέτζο, να μιλά για εγκληματική οργάνωση στο χώρο του ποδοσφαίρου, να καταγγέλει την Ομοσπονδία και να συνδέει την υπόθεση αυτή με τις παρακολουθήσεις, με τις υποκλοπές και με τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Μαξίμου, τον κύριο Δημητριάδη. Ναι, τα άκουσα και εγώ αυτά. Εγκληματική οργάνωση, κατά τον εκπρόσωπο της ομάδος, στο ποδόσφαιρο τα τελευταία 3 χρόνια εις βάρος του Ολυμπιακού. Είμαι Ολυμπιακός προσωπικά. Ο Ολυμπιακός πήρε 3 πρωταθλήματα, αν δεν κάνω λάθος, με 26, 19 και 18 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο τα τελευταία 3 χρόνια. Πού ακριβώς ήταν αυτή η εγκληματική οργάνωση τότε? Αυτό ως προς το συγκεκριμένο σχόλιο, το οποίο περιμένω να καταδικαστεί με απόλυτη σαφήνεια από τη διοίκηση της ομάδος. Θα σας πω όμως και κάτι ευρύτερο, κύριε Χαρισνικολάου. Κάποιοι έχουν εμπλέξει τους ρόλους εδώ πέρα. Κάποιοι θεωρούν ότι επειδή μπορεί να έχουν μια ομάδα ή να ελέγχουν κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης ή ενδεχομένως και τα δύο, να θεωρούν ότι μπορούν να εκβιάζουν, να υπαγορεύουν στην κυβέρνηση, να υπονομεύουν, αλλάζοντας απόψεις από τη μία μέρα στην άλλη, τη διαδρομή της χώρας. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εδώ πέρα ότι οι ρόλοι του καθενός είναι απόλυτα καθορισμένοι. Η κυβέρνηση έχει λαϊκή νομιμοποίηση. Εκλεγόμαστε από το λαό. Θέλουμε τους επιχειρηματίες συμμέτοχους στην προσπάθεια πρόοδου της χώρας. Δεν είναι όμως ούτε υποβολής μας, ούτε είναι φορείς των δικών τους συμφερόντων που πιέζουν την κυβέρνηση για να γίνει το δικό τους χατήρι. Άρα το μήνυμα το οποίο στέλνω προς κάθε κατεύθυνση είναι ότι η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά ούτε δεχόμαστε πιέσεις, ούτε είμαστε αντικείμενα εκβιασμού και καλά θα κάνουν όλοι να αναλογιστούν ποιοι είναι οι ρόλοι τους. Και δεν απευθύνομαι μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση, απευθύνομαι συνολικά. Η χώρα έχει πληρώσει ακριβά, κύριε Χαρισνικολάου. Πάντως τα μέσα ενημέρωση έχουν δικαίωμα να διατυπώνουν κριτική και άποψη. Βεβαίως. Όταν προκύπτουν θέματα αλίμονο, μεγάλα και ευαίσθητα για τη δημοκρατία. Αλίμονο. Αυτό είναι προφανώς δικαίωμα. Σας το λέω γιατί κατηγορούνται και τα μέσα ενημέρωσης αλλά και η κυβέρνησή σας ότι είμαστε στη θέση 108. Όταν τα μέσα είναι πραγματικά ανεξάρτητα και όχι όταν αλλάζουν άποψη ανάλογα με την βούληση ή την άποψη της στιγμής του ιδιοκτήτη τους. Αυτό δεν είναι ελεύθερη δημοσιογραφία, κύριε Χατζηνικολάου, και είστε δημοσιογράφος και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Ο δημοσιογράφος έχει την άποψή του. Είναι ταγμένος, μπορεί να είναι φιλικά διακείμενος προς την κυβέρνηση, μπορεί να είναι αρνητικά διακείμενος προς την κυβέρνηση. Δόξα τω Θεώ, έχουμε πολυφωνία στη χώρα μας. Και επιτέλους να πούμε και κάτι για την περιβόητη λίστα. Είστε δημοσιογράφος, έμπειρος πολλά χρόνια. Σε αυτή τη χώρα, ο καθένας. Για τη λίστα πέτσε. Γράφει. Όχι, για τη λίστα των Reporters United. Μας φέρνουν στην 108η θέση. Στην ελευθερία του τύπου. Είμαστε σοβαροί. Στη χώρα όπου ο καθένας γράφει ό,τι θέλει και δημοσιεύει ό,τι θέλει. Στη χώρα που, άμα δείτε τα πρωτοσέλιδα του ημερήσιου τύπου, τα πιο πολλά είναι σκληρά επικριτικά προς την κυβέρνηση και προς εμένα. Συζητάμε πραγματικά για ελευθερία του τύπου? Θα σας έλεγα ότι μάλλον το ανάποδο πρόβλημα έχουμε. Με την έννοια ότι υπάρχουν εφημερίδες, ο Θεός να τις κάνει εφημερίδες, οι οποίες συνιστούν ουσιαστικά ένα δημοσιογραφικό οχετό, οι οποίες ανοιχτά εμένα με έχουν κατηγορήσει ότι είμαι παιδεραστής, υιοθετώντας βέβαια μια τάση του διαδικτύου, η οποία και αυτή είναι πολιτικά υποκινούμενη, απέναντι στις οποίες και στην οποία εφημερίδα ουσιαστικά είμαι απροστάτευτος. Άρα για ποια ελευθερία του τύπου συζητάμε ότι δήθεν υπονομεύεται στη χώρα μας? Εσείς είστε δημοσιογράφος πολλά χρόνια. Αισθάνεστε ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος σας φημώνει ή ο οποίος σας δυσκολεύει να έρθετε σε αυτό το γραφείο να κάνετε όλες τις δύσκολες ερωτήσεις που η δουλειά σας επιβάλλει να κάνετε και να εκφράσετε την άποψή σας με όποιο τρόπο εσείς κρίνετε? Κύριε Πρόεδρε, δεν μου είπατε αν αυτές οι υποθέσεις, κατά τη γνώμη σας, έχουν βλάψει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορώ να σας πω ότι βοήθησαν, αλλά θα σας πω και κάτι ακόμα. Όταν κάποιος κυβερνά
3,5 χρόνια, όπως κυβερνούμε εμείς, υπάρχει ένα ισοζύγιο. Υπάρχει ένα ισοζύγιο των πραγμάτων τα οποία έχουμε κάνει, των θετικών της κυβέρνησης και των όποιων λαθών, αρνητικών, σφαλμάτων στα οποία έχουμε υποπέσει. Αλλά να πω κάτι γι' αυτό. Το ισοζύγιο αυτό είναι ένα ισοζύγιο συνολικό, κύριε Χατζηνικολάου. Εγώ θα σας επαναλάβω ότι ανέλαβα μια εντολή από τον ελληνικό λαό να συγκρουστώ με κεκτημένα, με συμφέροντα, να κινήσω τη χώρα με ταχύτητα στο δρόμο ενός δραστικού εξυγχρονισμού. Και από αυτήν την αποστολή, για την οποία έχω λαϊκή νομιμοποίηση από τη βάση της Νέας Δημοκρατίας και από τον ελληνικό λαό, σας διαβεβαιώνω ότι δεν πρόκειται να κάνω πίσω. Και όταν έρθει η ώρα των εκλογών, όλα θα μπουν στο ζύγι. Και τα αρνητικά, και σίγουρα αυτά στα οποία αναφερθήκαμε, δεν πιστώνονται στα θετικά της κυβέρνησης, για προβλήματα μιλάμε, τα οποία πρέπει να διορθωθούν, αλλά και τα πολλά θετικά που έχουμε κάνει. Για το γεγονός ότι υπήρχαν υπάλληλοι στην πανδημία, οι οποίοι πληρώθηκαν από το ελληνικό κράτος. Για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, για την ισιοποίηση της θέσης της χώρας, για τη μείωση των φόρων, για τη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος, για την απάντηση απέναντι σε πρωτοφανείς διεθνείς προκλήσεις. Κύριε Πρόεδρε. Σε αυτά θα κριθούμε τελικά, συμπεριλαμβανομένης και της απάντησής μας και στο ζήτημα της ακρίβειας. Ακρίβεια Μητσοτάκη, λέει η αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί δεν μειώνεται τον ΦΠΑ σε ορισμένα έστω είδη πρώτης ανάγκης? Η αντιπολίτευση και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ λένε ότι το καλάθι του νοικοκυριού είναι επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Το καλάθι του νοικοκυριού είναι μια προσπάθεια ακόμα να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα πιο αδύναμα νοικοκυριά να αντιμετωπίσουν μια εισαγόμενη ακρίβεια, η οποία όλοι καταλαβαίνουν ότι είναι προϊόν ενός πολέμου. Και πιστεύω ότι όλοι γνωρίζουν ότι τέτοια ακρίβεια έχει να δει ο πλανήτης ολόκληρος εδώ και 40 χρόνια. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα το οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Δεν υπάρχει ακρίβεια Μητσοτάκη, υπάρχει ακρίβεια Πούτιν. Γιατί αν υπήρχε ακρίβεια Μητσοτάκη, θα υπήρχε και ακρίβεια Μακρόν και ακρίβεια Μπάιντεν και ακρίβεια Σόλτς και όλες οι σχετικές αναλογίες. Το καλάθι του νοικοκυριού είναι μια πρωτοβουλία που μέχρι στιγμής φαίνεται να αποδίδει. Έχει συμπιέσει τις τιμές σε μια σειρά από βασικά αγαθά. Αλλά προφανώς δεν περιοριζόμαστε μόνο εκεί. Αν δεν λειτουργήσει, κύριε Πρόεδρε, το καλάθι του νοικοκυριού, είναι η μείωση του ΦΠΑ το Plan B, είναι μια εναλλακτική λύση? Όχι. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Κανείς δεν μας εγγυάται, κύριε Χατζηνικολάου, ότι η μείωση του ΦΠΑ θα περάσει στον τελικό καταναλωτή. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες το δοκίμασαν και απέτυχαν παταγωδώς. Χάθηκε η μείωση του ΦΠΑ μέσα στην ίδια την εφοδιαστική αλυσίδα. Κάποιοι δηλαδή έβγαλαν παραπάνω λεφτά, έμποροι, παραγωγή και η μείωση δεν έφτασε στον τελικό καταναλωτή. Και βέβαια θα στερήσει από τον κρατικό προϋπολογισμό σημαντικά έσοδα. Δεν εξετάζουμε λοιπόν οριζόντια μείωση ΦΠΑ, διότι σύνολο των άλλων η οριζόντια μείωση του ΦΠΑ επιβραβεύει και αυτούς οι οποίοι δεν χρειάζονται κρατική στήριξη. Θα επιμείνουμε όμως σε ένα πλαίσιο το οποίο στηρίζει το διαθέσιμο εισόδημα, προσπαθώντας στο μέτωπο του εφικτού να συγκρατήσουμε τιμές. Με τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, όλοι οι Έλληνες πολίτες σήμερα παίρνουν το λογαριασμό, βλέπουν τι θα πλήρωναν και ποιο είναι το ύψος της κρατικής επιδότησης. Τα χρήματα αυτά εν πωλής τα έχουμε εισπράξει από τους ίδιους τους παραγωγούς. Τον Δεκέμβριο θα εκταμιεύσουμε ένα έκτακτο ποσό, 250 ευρώ, για να στηρίξουμε τους χαμηλοσταξιούχους και όσους έχουν πραγματική ανάγκη απέναντι στην ακρίβεια. Το επίδομα θέρμανσης αυξήθηκε από τα 170 στα 300 εκατομμύρια. Αυξήσεις στις συντάξεις σημαντικές, άνω του 7%, θα έχουμε από 1η-1η του 2023. Προσθέστε σε όλα αυτά και τα ωφέλη από τις συνολικές μειώσεις φόρων για να καταλάβετε ότι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος απέναντι σε ένα υπαρκτό πρόβλημα, το οποίο δημιουργεί μεγάλες δυσκολίες σε όλες τις οικονομίες, είναι σημαντική. Και εν πάση περιπτώσει, και να κλείσω με αυτό, ο πληθωρισμός στη χώρα μας δεν είναι υψηλότερος του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Άρα δεν συμβαίνει στην Ελλάδα κάτι δυσανάλογα προβληματικό σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κύριε Πρόεδρε, μιλήσατε για το ηλεκτρικό ρεύμα. Στη Βουλή σας άκουσα να υπόσχεστε φορολόγηση ύψους 90% για τα υπερκέρδη των ενεργειακών παρόχων. Το ερώτημα είναι τι έχετε κάνει, πόσα είναι αυτά τα κέρδη, διότι οι πολιτικοί σας αντίπαλοι καταγγέλουν υποεκτίμησή τους. Λένε ότι ενώ είναι άνω του ενός δις, η ανεξάρτητη αρχή τα υπολογίζει στο 1/3. Την ανεξάρτητη αρχή επικαλέστηκε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας σε μια σειρά από ερωτήσεις και τοποθετήσεις τις οποίες έχει κάνει. Η ανεξάρτητη αρχή προσδιορίσε το ύψος των υπερκερδών κοντά στα 400 εκατομμύρια. Είναι βεβαιωμένο πια αυτό το ποσό. Όπως βεβαιωμένο είναι και η φορολόγηση του 90% του ποσού αυτού, όπως αυτή αντιστοιχεί σε όλους τους παραγωγούς ενέργειας.
Προσθέστε σε αυτό το ποσό ένα ποσό το οποίο ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια, το οποίο έχει ανακτηθεί από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας στην πηγή, από την εφαρμογή του μηχανισμού ανάκτησης από την 1η Ιουλίου του τρέχοντος έτους, και την πρόθεσή μας να έχουμε αφενός πρόσθετη φορολόγηση των εσόδων των παραγωγών για τους μήνες Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου, όπου λόγω απότομων διακυμάνσεων στην τιμή όντως βγήκαν κάποια παραπάνω κέρδη, και τη φορολόγηση των διελιστήριων, όπως μας επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα στηρίξει τον προϋπολογισμό του 23. Να σας πω κάτι τελευταίο γι' αυτό, κύριε Χατζηνικολάου. Καμία ευρωπαϊκή χώρα πλην της Ελλάδος δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να φορολογήσει υπερκέρδη. Και πάντως καμία χώρα δεν έβαλε στελεστή 90% όπως βάλαμε εμείς. Πετρέλαιο κίνησης. Ρωτούν πάρα πολύ αν θα υπάρξει κρατική επιδότηση για να μειωθεί η τιμή του, γιατί συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση των τιμών στα προϊόντα. Είναι το πετρέλαιο αυτό που χρησιμοποιούν στις μεταφορές. Κοιτάξτε, είχαμε την πολιτική επιλογή να στηρίξουμε τις τιμές στην Αντλία. Αυτή τη στιγμή το βάρος μας έπεσε στην στήριξη του πετρελαίου θέρμανσης, διότι καταλαβαίνετε ότι η θέρμανση είναι ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη από την κίνηση. Δεν είμαι έτοιμος να σας πω τι μπορούμε να κάνουμε με το πετρέλαιο κίνησης. Θα δούμε τις δημοσιονομικές μας δυνατότητες. Θέλω να τονίσω ότι οτιδήποτε κάνουμε, το κάνουμε πάντα πολύ προσεκτικά και πολύ μετρημένα, γιατί δεν μπορούμε να αποκλίνουμε από τους στόχους του προϋπολογισμού. Και εφόσον είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε κάτι, θα το ακούσετε από τα αρμόδια χείλη. Κύριε Πρόεδρε, η έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΕ δείχνει μείωση εισοδήματος για τα χαμηλά, δυστυχώς, εισοδήματα. Και θέλω να σας ρωτήσω, μήπως ο δρόμος τελικά για την αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι να ενισχυθούν τα εισοδήματα των πολιτών? Είναι να υπάρξουν... Αυτή είναι η πρόθεσή μας, κύριε Χατζηνικολάου. Αμφισβητώ κάποια από τα στοιχεία της έρευνας, αλλά δεν παραγνωρίζω το γεγονός ότι πολλοί συμπολίτες μας σήμερα υποφέρουν. Αυτή είναι μια αλήθεια την οποία πρέπει να την αναγνωρίσουμε, αλλά πρέπει να εξηγήσουμε κιόλας ότι υποφέρουν από έναν εισαγόμενο πληθωρισμό, για τον οποίο η ελληνική κυβέρνηση, όπως οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Αυτό όμως είναι η ερμηνεία του φαινομένου. Οι πολίτες δεν μας ψηφίζουν για να κάνουμε αναλύσεις, μας ψηφίζουν για να δίνουμε λύσεις στα προβλήματα. Πώς στηρίζουμε λοιπόν τα χαμηλότερα εισοδήματα? Καταρχάς, μειώνοντας τη φορολογία όπως το έχουμε ήδη κάνει, με έκτακτα επιδόματα όπως αυτά τα οποία έχουμε δώσει και θα δώσουμε, με στήριξη του λογαριασμού ενέργειας, διότι στα χαμηλά νοικοκυριά η ενέργεια είναι σημαντικότερο ποσοστό των συνολικών του δαπανών, με πρωτοβουλίες όπως το καλάθι του νοικοκυριού και με μια συνολική αναπτυξιακή πολιτική, η οποία δημιουργεί θέσεις εργασίας. Διότι τελικά, κύριε Χατζηνικολάου, οι πιο ευάλωτοι δεν είναι μόνο οι συνταξιούχοι και ενδεχομένως οι χαμηλόμισθοι του μισθωτού τομέα. Οι πιο ευάλωτοι σήμερα στη χώρα μας είναι οι άνεργοι. Κάθε άνεργος ο οποίος βρίσκει δουλειά, κάθε θέση εργασίας η οποία δημιουργείται, κάθε συμπολίτης μας ο οποίος βγαίνει από το φαύλο κύκλο της ανεργίας, έχει καλύτερες δυνατότητες να ανταπεξέλθει στην οικονομική κρίση. Ο χρόνος του δελτίου είναι περιορισμένος. Θέλω να προλάβουμε να κουβεντιάσουμε για τα εθνικά θέματα. Γιατί, μάλλον πριν πάω στα 12 μίλια που το ζητά πλέον η αντιπολίτευση, θέλω να σας ρωτήσω αν ανησυχείτε για το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου με την Τουρκία. Γιατί άκουσα τον κύριο Ερντογάν, τον Τούρκο πρόεδρο, να λέει ότι οι νέοι πύραυλοι του φτάνουν μέχρι την Αθήνα. Έχω μιλήσει πολλές φορές για την επιλογή μου να μην μπω σε μια καθημερινή φραστική αντιπαράθεση με τον πρόεδρο Ερντογάν και όλα όσα καταμαρτυρά στην πατρίδα μας. Έχουμε εκφράσει τις θέσεις μας με απόλυτη στιβαρότητα και σαφήνεια σε όλα τα διεθνή φόρα και ο ίδιος είχα την ευκαιρία να τα πω στον κύριο Ερντογάν όταν βρεθήκαμε στην Πράγα. Από και πέρα υπάρχει μια εσωτερική διάσταση της τουρκικής απειλής, έχει να κάνει με τις τουρκικές εκλογές, την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η τουρκική οικονομία, την ανάγκη του κ. Ερντογάν να αλλάξει την ατζέντα. Υπάρχει όμως και ένας τουρκικός αναθεωρητισμός, ο οποίος θα απαντηθεί από τη χώρα μας, απαντιέται ήδη, με απόλυτη αυστηρότητα και συνέπεια. Προσήλωση. 12 ναυτικά μίλια. Προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, χτίσιμο διεθνών συμμαχιών, υπογραφή διεθνών συμφωνιών όπως αυτές που έχουμε υπογράψει, ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, επέκταση των χωρικών μας υδάτων, το έχουμε ήδη κάνει στο Ιόνιο, όταν και όπου το κρίνουμε, τη στιγμή που θα το κρίνουμε. Δεν έχω να σας πω κάτι περισσότερο γι' αυτό.
Θα επισημάνω μόνο ότι όλοι αυτοί οι οποίοι μας ασκούν κριτική γιατί δεν κάνουμε κάτι τώρα, το οποίο ενδεχομένως να κάνουμε στο μέλλον, ποτέ δεν το έχουμε αποκλείσει, είναι οι ίδιοι οι οποίοι κυβερνούσαν 4,5 χρόνια και δεν έκαναν απολύτως τίποτα όταν είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν. Και σε ποιο... Δεν είναι καλή στιγμή τώρα, το ρωτώ, κυρίως λόγω του τουρκολιβικού παρανόμου μνημονίου. Αυτό που είναι... Λένε πολλοί ότι αυτό θα ήταν η καλύτερη απάντηση, τα 12 ναυτικά μίλια νοτίως της Κρήτης. Όλες οι επιλογές αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο τραπέζι. Όμως, μιας και με ρωτήσατε για το τουρκολιβικό μνημόνιο, εκτός από την καταγγελία του σε όλα τα διεθνή φόρα, και δεν υπάρχει κανείς ο οποίος να αναγνωρίζει το παράνομο αυτό εντός εισαγωγικών μνημόνιο, πέραν ενός τμήματος της λιβυκής κυβέρνησης. Εμείς θέλουμε να κάνουμε ένα άνοιγμα στη Λιβύη συνολικά, για να μπορέσουμε επιτέλους να οριοθετήσουμε θαλάσσιες ζώνες με τη Λιβύη. Διότι Ελλάδα και Λιβύη έχουν αχθές οι οποίες βρίσκονται απέναντι μία από τις άλλες. Είναι ο φυσικός μας συνομιλητής η Λιβύη και θα μπορούσαμε να διερευνήσουμε την δυνατότητα να αξιοποιήσουμε από κοινού υδρογονάνθρακες οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή μεταξύ Ελλάδος και Λιβύης, αλλά αυτό προϋποθέτει στην τελική του κατάληξη την οριοθέτηση μιας οριστικής συμφωνίας. Πάντως, ακούω συνεχώς την Τουρκία να προαναγγέλει έρευνες για υδρογονάνθρακες. Εμείς κάνουμε τίποτα, κύριε Πρόεδρε? Ίσως εδώ πέρα να ευθυδιάσουμε εμείς αυτή τη φορά. Είμαστε σε θέση να σας πω ότι σεισμικές έρευνες για την διερεύνηση κοιτασμάτων φυσικού αερίου θα ξεκινήσουν άμεσα, όταν λέω άμεσα, εννοώ τις επόμενες ημέρες, στα δύο οικόπεδα, τα οποία βρίσκονται νότιο-δυτικά της Πελοποννήσου και της Κρήτης, από την Exxon Mobil. Η χώρα μας, όπως έχω πει πολλές φορές, ασχέτως της προσήλωσης την οποία έχει στη γρήγορη πράσινη μετάβαση, οφείλει να διερευνήσει αν έχει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να εξορίξει φυσικό αέριο, το οποίο θα συμβάλλει όχι μόνο στην ενεργειακή ασφάλεια τη δικιά μας, αλλά και στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Επομένως, αυτές οι έρευνες θα ξεκινήσουν από την Exxon Mobil τις επόμενες μέρες. Άμεσα, τώρα. Τις επόμενες μέρες. Μάλιστα. Αλεξανδρούπολη. Ενοχλεί πολύ την Τουρκία. Διαβάζω σήμερα στα νέα ότι η πώληση του λιμανιού ματαιώνεται. Γιατί? Καταρχάς, η πληροφορία αυτή είναι αληθές. Η πληροφορία αυτή είναι ακριβής. Η κυβέρνηση αποφάσισε ότι στην παρούσα συγκυρία η Αλεξανδρούπολη είναι τόσο μεγάλη στρατηγικής, γεωπολιτικής και ενεργειακής σημασίας για τη χώρα μας, ώστε πρέπει να παραμείνει στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου και συγκεκριμένα του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο έχει και την δυνατότητα να αναπτύξει το λιμάνι και να αξιοποιήσει πλήρως όλες του τις δυνατότητες. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επεκταθώ πολύ περισσότερο, γιατί στην παρούσα συγκυρία δεν βλέπαμε τον λόγο να πουληθεί το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης σε κάποιο ξένο επενδυτή. Ρωσία-Ουκρανία. Η υπερβολική στήριξη, μας λένε όσοι σας επικρίνουν, και δέχεστε αυτή την κριτική όχι μόνο από τα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Η υπερβολική στήριξη στην Ουκρανία με αποστολές πολεμικού υλικού μπορεί να οδηγήσει μελλοντικά τη χώρα μας σε προβλήματα. Μήπως θα έπρεπε να είμαστε λίγο πιο συγκρατημένοι? Κάνουμε ακριβώς αυτό το οποίο κάνουν σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Ο πόλεμος στην Ουκρανία μας αφορά. Μας αφορά διότι ουσιαστικά είναι ο πόλεμος ενός αμυνόμενου απέναντι σε μια δεσποτική αυτοκρατορία η οποία θέλει με τη δύναμη των όπλων να ξαναχαράξει τα σύνορα. Καταλαβαίνετε ότι οι ομοιότητες με τη δικιά μας περιοχή είναι πολλές. Και αν θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα σε όλους εκείνους οι οποίοι φαντασιώνονται αυτοκρατορίες οι οποίες έρχονται από το παρελθόν και ταυτόχρονα μέσα από αυτή τη φαντασίωση να θέλουν να αμφισβητούν κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα, οφείλουμε να τασόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας. Αυτό κάναμε, αυτό κάνουμε, αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Και ταυτόχρονα βέβαια, οφείλουμε και πρέπει, όπως το έχουμε ήδη κάνει, να στηρίξουμε τις κοινωνίες μας, διότι αυτές οι επιλογές έχουν κόστος, έχουν οικονομικό κόστος, αλλά τελικά είναι επιλογές τις οποίες η ιστορία, δεν έχω καμία απολύτως αμφιβολία, ότι θα δικαιώσει. Κλείνω με ένα πολιτικό ερώτημα, κύριε Πρόεδρε. Επιμένει η Νέα Δημοκρατία, επιμένετε εσείς στις διπλές κάλπες, με απλή αναλογική και στη συνέχεια με ενισχυμένη αναλογική, και ακόμη συνεργασίες μπορεί να επιτύχει η Νέα Δημοκρατία με άλλους πολιτικούς χώρους, ή τις έχει κάψει η υπόθεση των παρακολουθήσεων? Και αναφέρομαι ιδιαίτερα στο Κινάλ Πασόκ και τον πρόεδρό του, τον Νίκο Ανδρουλάκη,
που ήταν παρακολουθούμενος και φαντάζομαι ότι αυτό ρίχνει βαριά σκιά στις σχέσεις των δύο παρατάξεων. Δεν πιστεύω, κύριε Χατζηνικολάου, στην απλή αναλογική. Δεν είναι κάτι καινούριο αυτό το οποίο σας λέω. Η απλή αναλογική είναι μια εξαίρεση στην ιστορία των εκλογικών συστημάτων της χώρας. Ο κύριος Τσίπρας την ψήφισε για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Αποτελεί μια βόμβα αστάθειας σήμερα στα θεμέλια της χώρας. Και ο λόγος για τον οποίο, όπως φαίνεται, θα οδηγηθούμε σε δεύτερες εκλογές, είναι ακριβώς ότι μεσολαβεί αυτή η κάλπη της απλής αναλογικής. Έχω πει πολλές φορές και το επαναλαμβάνω και σε εσάς, ότι ο στόχος μας είναι μια αυτοδύναμη και ισχυρή κυβέρνηση. Όχι μόνο κομματική. Δεν θα έπρεπε να επιδιώξετε από την πρώτη Κυριακή, την Κυριακή της απλής αναλογικής συνεργασίας. Σας είπα καταρχάς, το εκλογικό αποτέλεσμα εν πολλής θα μας υποδείξει τις όποιες δυνατότητες συνεργασίας. Αλλά θα επαναλάβω ότι για μένα η κάλπη η οποία θα καθορίσει τους κυβερνητικούς σχηματισμούς που θα κυβερνήσουν τη χώρα την επόμενη τετραετία, αν θα είμαστε μόνοι μας, δηλαδή εφόσον κερδίσουμε τις εκλογές ή αν θα χρειαστεί να συμμαχήσουμε με άλλο κόμμα, θα είναι οι δεύτερες κάλπες, κύριε Χατζηνικολάου, και όχι οι πρώτες, διότι οι πρώτες πολύ απλά γίνονται με ένα εκλογικό σύστημα το οποίο από την πρώτη στιγμή, καταδικάσαμε. Αφήστε αυτό να μας το υποδείξει ο ελληνικός λαός, αν και εκτιμώ, κύριε Χατζηνικολάου, και αυτή είναι η προσδοκία μου και αυτό θα είναι ο στόχος μας και αυτό το επιχείρημα θα προτάξουμε στους πολίτες, ότι θέλουμε και μπορούμε στη δεύτερη κάλπη, στην πρώτη προφανώς ο στόχος αυτός είναι εξαιρετικά δύσκολο, στη δεύτερη κάλπη να είμαστε αυτοδύναμοι. Και επαναλαμβάνω, αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία δεν σημαίνει μονοκομματική κυβέρνηση. Το έχω αποδείξει πολλές φορές ότι είμαι σε θέση να κάνω μεγάλα ανοίγματα και να φέρω στη Νέα Δημοκρατία αλλά και στην κυβέρνηση. Δεν έχει καεί η σχέση με Ανδρουλάκη και Πασόκ λόγω των παρακολουθήσεων. Κοιτάξτε, ο χρόνος μπορεί να γιατρέψει πολλά, μπορεί και όχι. Αλλά τελικά το εκλογικό σώμα θα είναι αυτό το οποίο θα επιλέξει. Όμως το βασικό δίλημα των εκλογών παραμένει αν η χώρα θα συνεχίσει σε αυτά τα ταραγμένα νερά τα οποία διανύουμε. Όχι απλά στο δρόμο της σταθερότητας, αλλά της πρόοδου. Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα, κύριε Χατζηνικολάου. Εγώ είμαι ο πρώτος ο οποίος θα σας πω ότι και λάθη έγιναν και πράγματα τα οποία ενδεχομένως να ήθελα να είχα κάνει μέσα στην πίεση των γεγονότων και της συνεχούς διαχείρισης κρίσεων, δεν είχα τη δυνατότητα να τα κάνω. Όμως σήμερα είμαι πολύ πιο συνειδητοποιημένος, όχι μόνο για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, αλλά και πολύ πιο αποφασισμένος. Αυτό το δρόμο τον οποίο έχουμε χαράξει. Αυτή την εικόνα της χώρας, η οποία δεν έχει καμία σχέση. Καμία σχέση. Ήμουνα σήμερα σε 30 πανεπιστήμια αμερικανικά, τα οποία έρχονται να κάνουν συμπράξεις με ελληνικά πανεπιστήμια. Έλληνες φοιτητές θα πηγαίνουν δωρεάν να σπουδάζουν σε κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια. Πότε τα φανταζόμασταν όλα αυτά να γίνονται στην Ελλάδα? Αυτός είναι ο δρόμος. Μπροστά ή πίσω είναι το δίλημα. Ξέρουμε το πίσω τι σημαίνει και ξέρουμε ότι τίποτα από αυτό το οποίο πετύχαμε δεν είναι δεδομένο. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.